και θα δείξει μια τεράστια κατανόηση, γιατί νιώθει ο ίδιος ακριβώς το τι νιώθεις εσύ. Θυμάμαι παράδειγμα που ήταν ένας φίλος μου, ο οποίος δεν μου είχε πει ότι νιώθει ότι θέλει να αυτοκτονήσει. Δεν μου το είχε πει. Ήταν πριν 2-3 χρόνια. Λοιπόν, ξαφνικά ήρθε, τον φιλοξενούσα σπίτι και ξαφνικά μετά από λίγο αρχίζω να νιώθω ότι θέλω να αυτοκτονήσω. Πρωτόγνωρη για μένα, δεν είχα καμία αιτία. Το νιώθω σαν ήταν δικό μου. Έτσι είναι ο έμπαθ. Το νιώθει σαν δικό του. Και προσπαθεί να το καταλάβει γιατί το νιώθει. Καταλαβαντέ. Το νιώθει σαν δικό του. Και είχα μιλήσει τότε με τον Τόμ Κάμπελ και του είχα πει ότι νιώθω αυτό το πράγμα και τι έχω πάθει. Με σαν να έχω βαριά κατάθλιψη και τι έχω πάθει. Και μου λέει, ποιο είναι έτσι καταθλιπτικό γύρω σου? Του λέω, είναι ένα φίλο μου που έχει έρθει και μένει εδώ. Και κλείνει τα μάτια ο Τόμ, βγαίνει από το σώμα του, βλέπει και μου λέει, αυτό το νιώθει. Εσύ απλά το κάνει pick up. Εσύ απλά αντιλαμβάνεσαι τι νιώθει αυτό. Και μάλιστα τότε μου είπε ότι μπορεί να βρει τον τρόπο να το κάνει off, να κλείνει την ενσυναίσθηση όποτε θέλει, για να μην λαμβάνει όλο αυτό τον άλλον, γιατί είσαι πάρα πολύ δυνατή έμπαθ. Ο έμπαθ το νιώθει σαν δικό του. Το νιώθει αμέσω και όταν είναι πιο συνειδητό έμπαθ, μπορεί να το διαχωρίσει και να πει, όπ, κάτσε. Αυτό δεν είναι δικό μου. Και μπορεί ακόμα και να κλείσει τα μάτια του, να δει ποιανού είναι. Αλλά αυτά τα μαθαίνουμε στην Ακαδημία. Τα μαθαίνουμε. Έτσι. Γιατί δυναμώνουμε πνευματικά και μπορούμε να το νιώσουμε.